Σε αυτή τη χώρα λοιπόν είναι πάρα πολύ χρήσιμο να θυμόμαστε ότι η χρήση από το Υπουργείο Εξωτερικών σε Department της Πολιτιστικής Διπλωματίας είναι αυτή η χρήση που πάει πιο πίσω από οτιδήποτε άλλο, δηλαδή από τις παραδόσεις εξωτερικής πολιτικής που η Ευρώπη έχει μερικές εξαιρετικά μακρινές παραδόσεις. Η σχετικά πρόσφατα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτή η οποία έχει μπολιάσει τη συζήτηση με τον όρο της πολιτιστικής διπλωματίας και έχει ενδιαφέρον να κρατήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας γιατί χρειάστηκε να το κάνει αυτό η Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Αυτό το οποίο ήδη έχετε λάβει, θα λάβετε ως CD, θα περιέχει αφενός αυτή την σύντομη παρουσίαση, την οποία συνεπώς θα έχετε την ευκαιρία όσοι και όσοι θελήσετε να την ξαναδείτε πιο προσεκτικά, και αφετέρου μερικά κείμενα τα οποία είναι βασισμένα πρωτίστως, όχι μόνο, αλλά θα έλεγα 70-80% σε έρευνες, ευρωπαϊκές έρευνες κοινή γνώμη για το πώς αντιλαμβάνεται η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη τον πολιτισμό και την πολιτιστική διπλωματία. Είναι διαφορετικά documents που αφορούν πάντως αυτό το κεντρικό θέμα. Πώς δηλαδή μέσω survey evidence αντιλαμβανόμαστε την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και με ευρωπαϊκή εδώ πρέπει να το πω. Αναφέρομαι μόνο στις χώρες τις 28 μέχρι τώρα, 28, δυστυχώς σε λίγο 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς το κοινό αντιλαμβάνεται την έννοια του πολιτισμού, τη σχέση πολιτισμού και πολιτικής και την πολιτιστική διπλωματία. Οπότε θα είναι ένα διάβασμα το οποίο θα πάει αρκετά πιο πέρα με μέσω από αυτά που θα πούμε σήμερα και θα παρακαλούσα ενθάρρυνα όλους σας και όλες σας να δουν αυτά τα έγγραφα που περιλαμβάνω στην ύλη. Πέρα φυσικά την παρουσίασή μου. Πώς αντιλαμβάνομαστε τον πολιτισμό στη σημερινή Ευρώπη, θα το δείτε πολύ πιο αναλυτικά σε αυτά τα οποία σας έχω επισυνάψει, ας πούμε, που είναι αρκετές σελίδες, αλλά νομίζω διαβάζονται εύκολα. Να πω μόνο το εξής, ότι στις περισσότερες γρήγορες αποτυπώσεις βλέπουμε ότι διαφορετική δύναμη στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, διαφορετική από τους 28 δήμους που συναποτελούν τον Ευρωπαϊκό Δήμο, που διαμορφώνεται ανάγκη με δυσκολία, αντιλαμβάνονται διαφορετικά την αντίληψη, αντιλαμβάνονται διαφορετικά την έννοια του πολιτισμού. Με άλλα λόγια, σας δίνω εδώ από το τελευταίο ευρωβαρόμετρο μερικές απαντήσεις σε σχέση με το τι είναι αυτό που κυρίως σκέφτεστε όταν λέμε πολιτισμός. Και οι απαντήσεις έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί έχουν μερικές διαφορές. Οι δυνατότητες που δόθηκαν, καλώς ή κακώς, μπορούμε να συζητήσουμε αρκετά γιατί δόθηκαν αυτές και όχι αυτές ή κάποιες άλλες, είναι αυτές που λέγονται και με κόκκινο. Arts, tradition, history, civilization, education, upbringing, leisure and sports, museums, literature, poetry κτλ.